Κρίσιμες φαίνεται πως θα είναι, κυρίες και κύριοι, επόμενες ώρες για την Μέση Ανατολή, καθώς τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή. Μετά από μία συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου στο Τελ Αβίβ, που κράτησε λιγότερο από τρεις ώρες, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομολογό του και ανακοίνωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει σε αντίπεινα σε βάρος του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ενημέρωσε και την αντιπολίτευση για την απόφαση να προχωρήσει το Ισραήλ σε ένα επώδυνο χτύπημα που όμως θα επιχειρηθεί να πάρει το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διπλωματική προσπάθεια να συγκρατηθούν τα δύο μέρη και να μην υπάρξει γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τις εξελίξεις αναλυτικά. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε ήδη τον απεσταλμένο του Μέγκα στο Ισραήλ, Μαρίνο Αλιφέρη, τους ανταποκριτές μας, Πέτρο Κασφίκη στη Νέα Υόρκη, Σαράντι Μιχαλόπουλο στις Βρυξέλλες, Ανδρέα Ρομπόπουλο στην Κωνσταντινούπολη. Τις εξελίξεις καταγράφει ο Γιάννης Χαραμίδης λεπτό προς λεπτό. Είναι μαζί μας και ο Γιάννης Χριστάκος και η Ιβόνη Κλάπα. Συνδεόμαστε αμέσως με τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα, Μαρίνο, είσαι στη Χάιφα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η δεύτερη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε σύντομα, σε λίγες ώρες, και υπάρχουν πληροφορίες για χτύπημα του Ισραήλ που επίκειται σε βάρος του Ιράν, πιθανώς και τις επόμενες ώρες. Ράνια, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές εδώ στο Ισραήλ, καθώς σε λιγότερα από 45 λεπτά αναμένεται να έχουμε και μια έκτακτη συνέντευξη τύπου από τον εκπρόσωπο τύπου του Ισραηλινού στρατού, τον Ντανιέλ Χαγκάρη, σχετικά με τις, όπως λένε όλοι, με τις αποφάσεις που έχουν πάρθει στο Πολεμικό Συμβούλιο. Όλοι λοιπόν με κομμένη την ανάσα περιμένουν να δουν τι θα ανακοινωθεί από τον εκπρόσωπο τύπου του Ισραηλινού στρατού για να δουν και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Όπως είπες και εσύ, το σημερινό Πολεμικό Συμβούλιο κράτησε κάτι λιγότερο από τρεις ώρες και εδώ αυτό δείχνει ότι ίσως και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, έχουν πάρθει, όταν χθες το αντίστοιχο Πολεμικό Συμβούλιο ξεπέρασε ακόμη και τις 10 ώρες. Όλα δείχνουν λοιπόν, Ράνια, ότι το Τελ Αβίβ προσανατολίζεται σε μια άμεση απάντηση στο Ιράν, ένα στοχευμένο χτύπημα επώδυνο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όχι όμως ικανό όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, να προκαλέσει κάποιο περιφερειακό πόλεμο. Τώρα πώς μπορεί να είναι κατά επώδυνο και να μην προκληθεί πάντα κάτι τόσο μεγάλο, κατά την εκτίμησή τους πάντα, και αυτό θα φανεί και πιστεύω οι απαντήσεις θα ληφθούν, θα τις πάρουμε σε περίπου 45 λεπτά. Ενδεικτικό κάτι της που κρισιμότητας πλέον των στιγμών είναι ότι ο Νετανιάχου ενημέρωσε και την αντιπολίτευση για τις επόμενες κινήσεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα πολιτικά και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ακριβώς, ο Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενημέρωσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση η οποία έχει ληφθεί από το Πολεμικό Συμβούλιο. Δεν είναι γνωστή ποια είναι ακόμη αυτή, όμως όλα δείχνουν, Ράνια, ότι η ένταση ανεβαίνει εδώ στην Μέση Ανατολή αντί να μειώνεται. Και τώρα πάμε να δούμε ποια μπορεί να είναι αυτά τα πιθανά σενάρια, τα χτυπήματα του Ισραήλ προς την Τεχεράνη. Mm-hmm. Ένα από αυτά μπορεί να είναι το χτύπημα να είναι στοχευμένο στα σημεία εκτόξευσης τόσο των πυράβλων όσο και των drones τα οποία έφυγαν από το Ιράν, από τις βάσεις του Ιράν το περασμένο Σάββατο με στόχο τα Ισραηλινά εδάφη. Εξετάζεται ένα χτύπημα επίσης στην αεράμινα του Ιράν, ακόμη και με μαχητικά πέμπτης γενιάς τα F-35. Εδώ να σου πω, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την ενημέρωση από το κανάλι 13 του Ισραήλ που ανέφερε ότι ανέφερε πηγές από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ότι είναι έτοιμη να χτυπήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή εναντίον του Ιράν. Και το χειρότερο σενάριο, βέβαια, από όλα που κανείς δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι ένα χτύπημα πάρα πολύ μεγάλο, ακόμη και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που διαθέτει η Τεχεράνη. Πάντως, να σημειώσω ότι η διατύπωση που δόθηκε από την Ισραηλινή κυβέρνηση είναι να πλήξουν το Ιράν χωρίς να προκαλέσουν γενικευμένο πόλεμο. Δηλαδή, μια προσπάθεια να είναι ένα χτύπημα κάτω από την πολεμική, να το πω έτσι, γενίκευση. Το ζήτημα είναι, Γιάννη, θα το δούμε, θα μας το μεταφέρει σε λίγα λεπτά ο Γιάννης Χαραμίδης, ότι στο Ιράν δεν το αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ήδη πρώτη αντίδραση. Πριν από αυτό, όμως, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι, Πέτρο Κασφίκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης προσπαθούν να συγκρατήσουν την αντίδραση του Ισραήλ. Πριν από λίγη ώρα, η αμερικανική πλευρά ενημερώθηκε για τις προθέσεις της χώρας να μην υποχωρήσει και να χτυπήσει. Λένε όμως παράλληλα οι Ισραηλινοί ότι θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν, αν μη τι άλλο, την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτείων.
Έτσι ακριβώς, Ράνια. Οι Ισραηλοί το υποστηρίζουν αυτό, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδοθεί σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο, θα λέγαμε, προκειμένου να αποτρέψουν το Ισραήλ να προβεί σε μια κίνηση που εκτιμούν ότι μπορεί να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Άντονι Μπλίνκεν υποδέχτηκε τον Ιρακινό ομολογό του στο State Department και αποκάλυψε ότι αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος δεν έχει σταματήσει για τις τελευταίες 36 ώρες, ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες ώρες και μέρες ιδιαίτερα κρίσιμες. Τώρα, τις τελευταίες ώρες βλέπουμε να πυκνώνουν οι επικοινωνίες. Όπως είπατε, η Ισραηλινή πλευρά προσπαθεί να ασκήσει πίεση στη Ουάσιγκτον προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεσή της για ένα απαντητικό χτύπημα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε μια διάσταση απόψεων και αυτό φάνηκε πολύ ξεκάθαρα στη τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του κ. Λόιντ Όστιν, με τον Ισραηλινό ομολογό του. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά, οι Ισραηλοί διέρευσαν ότι υπήρξε ενημέρωση για ένα χτύπημα που πρόκειται να ακολουθήσει. Mm-hmm. Ενώ αντιθέτως, η ανακοίνωση του Πενταγώνου σημείωνε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να δουν καμία περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτό το επανέλαβε και ο ίδιος ο Άντονι Μπλίνκεν. Άρα το feedback, η αντίδραση που έχουμε αυτή τη στιγμή από την Αμερική, δεν δείχνει να είναι μια αντίδραση που δίνει το πράσινο φως στο Ισραήλ για αντίπεινα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν περισσότερο για την υπεράσπιση των δικών τους πια συμφερόντων. Να θυμίσουμε ότι η χώρα έχει βάσεις, η Αμερική έχει βάσεις σε τουλάχιστον 10 χώρες στην περιοχή. Πολύ σωστά. Αυτό είναι κάτι που το επανέλαβε και ο ίδιος ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, μεν δεν επιθυμούν καμία κλιμάκωση, αλλά την ίδια στιγμή, αν χρειαστεί, θα κάνουν ό,τι πρέπει για να προστατέψουν την παρουσία τους στην περιοχή. Οπότε, Ράνια, το μήνυμα των Αμερικανών προς τον Ισραήλ θα λέγαμε ότι είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείψτε τα σχέδιά σας για ένα απαντητικό χτύπημα τόσο υψηλού ρίσκου και συγχρόνως πάρτε την ακλόντη στρατιωτική αμυντική ασπίδα που σας προσφέρουμε, αλλά και τη διπλωματική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία θεωρούν δύο στοιχεία τα οποία θεωρούν είναι ένα επαρκές αντάλλαγμα. Πάντως, με συγχωρείτε, προχθές τους βάρεσε το Ιράν. Πώς θα πούνε εύκολα ότι δεν απαντάμε? Και ναι, βλέπω ότι και οι Αμερικανοί βλέπω ότι η έμφαση είναι στη λέξη κλιμάκωση, όχι στη λέξη απάντηση. Εκεί δίνουν έμφαση και πολύ σοσιολογικό. Αυτό δεν φοβούμαστε όλοι μας και αυτό δεν θέλουμε όλοι μας. Από την άλλη πλευρά, τι θα πει το Ισραήλ, παιδιά, εντάξει, πατσίσαμε? Λογικό, ακούγεται λογικό. Από την άλλη, είναι ένα ερώτημα εδώ, για να πάμε και στην πλευρά του Ιράν. Δηλαδή, τι χτύπημα μπορεί να είναι αυτό που το Ιράν θα το αντιληφθεί με έναν τρόπο που να μπορέσει να το προσπεράσει? Γιάννη Χαραμίδη, έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Μιλώντας σε Βρετανούς αξιωματούχους, είπε ότι αν το σενάριο απάντησης, όχι κλιμάκωσης, απάντησης του Ισραήλ έχει βάση, τότε η Τεχεράνη θα απαντήσει πολλαπλασιαστικά. Πράγματι, Ράγια, και το γεγονός και μόνο ότι η Ιρανική πλευρά επίσημα απαντά, επικοινωνεί με την Βρετανική πλευρά, είναι ενδεικτικό της εξάπλωσης των ανησυχιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα είναι απλώς πολλαπλασιαστική απάντηση, αλλά θα είναι δεκαπλάσια. Έβαλε ακριβώς τον δείκτη και τον πύχη εκεί που πιστεύει η Τεχεράνη ότι πρέπει να απαντηθεί η συγκεκριμένη κίνηση. Εάν λοιπόν πριν από 48 ώρες είχαμε επίθεση με αθρηστικά σχεδόν 500 drones και βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους cruise, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι το δεκαπλάσιο αυτού του πράγματος είναι 5.000 drones και βαλιστικοί πυράβλοι. Και αν στην προηγούμενη επίθεση, σημειώνει η Τεχεράνη, καταφέρατε το 99% αυτών των πληγμάτων να το αντιμετωπίσετε, θα μειωθεί το συγκεκριμένο ποσοστό. Η Τεχεράνη βασίζεται προφανώς στο οπλοστάσιό της και είναι ξεκαθαρισμένο ότι διπλωματικά δεν αντιλαμβάνεται ότι η κίνηση του Ισραήλ είναι απάντηση σε κάτι. Και την Τεχεράνη είναι ξεκαθαρισμένο ότι το πρώτο πλήγμα, το πρώτο αίμα χύθηκε από το ίδιο το Ισραήλ σε δικό της έδαφος, παρά το γεγονός ότι το χτύπημα του Ισραήλ ήταν στη Δαμασκό, σε συριακά εδάφη. Η Τεχεράνη λέει ότι το προξενείο μου στην Δαμασκό είναι ιρανικό έδαφος. Για να τα πούμε πιο απλά τα πράγματα, το Ισραήλ λέει δεν μπορώ παρά να χτυπήσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν απαντάμε τίποτα, μην κλιμακώσετε τα πράγματα, μην τα κλιμακώσετε. Το Ιράν λέει δεν δέχομαι τίποτα, αν με χτυπήσεις καθιονδήποτε τρόπο, εγώ θα απαντήσω ξανά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι ισορροπίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται επί ξηρού ακμής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, καλούν το Ισραήλ σε αυτοσυγκράτηση εναντίον του Ιράν, την ώρα που η Ισραηλινή ηγεσία θεωρεί μονόδρομο την απάντηση στην Τεχεράνη για τη μαζική επίθεση του περασμένου Σαββάτου. Ο Λευκός Οίκος έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών με τις γειτονικές χώρες του Ισραήλ, με στόχο να μην οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Το Ισραήλ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη μετά την πρωτοφανή ευθεία επίθεση από το Ιράν. Για
δεύτερη φορά το τελευταίο 24ωρο, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκάλεσε το πολεμικό συμβούλιο για να εξεταστεί το πώς, πότε και με τι σφοδρότητα θα δοθεί απάντηση στην Τεχεράνη με δεδομένες τις πιέσεις κυρίως των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Iran, from the beginning of the war, wants only one thing, to escalate the region. We approved operational plans for both offensive and defensive action. I think that it is a threat only by tone, not in action. An empty threat. They know that what will be our second retaliation. So they understand the next one will be most decisive. Η Τεχεράνη συνεχίζει να απειλεί το Τελαβίβ με προπαγανδιστικά βίντεο στο διαδίκτυο, όπως αυτό με την εκτόξευση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Ισραηλινή ηγεσία ζητάει επιτακτικά να δημιουργηθεί μια διεθνή συμμαχία για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος από το Ιράν. Πολλοί στο Ισραήλ βλέπουν ότι η επίθεση που πραγματοποίησε το Ιράν το περασμένο Σάββατο ίσως αποτελεί την αρχή για μια νέα σχέση μεταξύ του Τελ Αβίβ και των συμμάχων τους μετά τους χειρισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τους τελευταίους μήνες. Όμως ο Λευκός Οίκος κάνει σαφές πως δεν θα συνδράμει στρατιωτικά το Ισραήλ σε περίπτωση που απαντήσει στην Ιρανική επίθεση. This is a declaration of war, not because we are restrained and because we know the repercussions and because we have deliberations with our partners, we are considering all options and I'm quite confident that we will take the necessary steps. It's going to be up to the Israelis to decide what the next step is here. I will just say this. President Biden, since the beginning of this conflict, has worked very hard to keep this from becoming a broader regional war. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από μαχητικά να αναχαιτίζουν ιρανικά drones. Την ώρα που ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, ανέβαζε βίντεο με ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επάνω από το Τέμενο Σαλάξα, γράφοντας στα εβραϊκά «Η Ιερουσαλήμ θα περάσει στα χέρια των μουσουλμάνων». Έχουμε εδώ μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια στρατηγική συμβολή με τον αυτό του Ιράν, που προσπαθεί να βάλει στα χέρια αυτών των μουσουλμάνων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ενημέρωσε την Ουάσιγκτον και τις γειτονικές στο Ιράν χώρες 72 ώρες πριν από την επίθεση στο Ισραήλ. We announced to the White House in a message this morning that our operations will be limited and minimal. The aim is our legitimate defense and the punishment of the Israeli regime. Όμως αξιωματούχος στο Λευκό Οίκο διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας πως δεν υπήρξε προειδοποίηση από την Τεχεράνη. Ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε τις μοίρες της πολεμικής αεροπορίας που πήραν μέρος στην επιχείρηση αναχέτησης της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο τηλέφωνο και με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα, στενό σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν συνεχή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες με στόχο την αποκλιμάκωση στην περιοχή. I think what happened was a sign of how terrible things could be, how dangerous the situation could deteriorate into unless we deal with the cause of all this tension, which is the Israeli aggression on Gaza. 2-24 ώρα μετά την Ιρανική επίθεση σήμανε ξανά συναγερμός στο νότιο Ισραήλ. Wow! Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχέτησαν ένα ντρόουν επάνω από την πόλη Αιλάτ, που πιθανώς να είχε εκτοξευθεί από αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Το πολεμικό ναυτικό χρησιμοποίησε το ολοκένουργιο θαλάσσιο σύστημα αεράμινας, Sea Dome, με επιτυχία, για δεύτερη φορά από όταν ενεργοποιήθηκε. Πίσω και πάλι στην Χάιφα και τον Μαρίνο Αλιφέρη. Μαρίνο, έφτασες μέχρι τα σύνορα με τον Λίβανο. Τι είδατε εκεί, είδατε πολεμικές προετοιμασίες, υπάρχει ενίσχυση των δυνάμεων? Είναι μια περιοχή, Ράνια, όπου μαζί με τον Άγγελο Μεσυρλή φτάσαμε και διαπιστώσαμε ότι είναι μια περιοχή όπου έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ μεγάλη δύναμη του Ισραηλινού στρατού. Εντελώς διαφορετική η μορφολογία του εδάφους σε σχέση με ό,τι είχαμε συναντήσει στην νότια πλευρά του Ισραήλ. Πλέον εκεί μιλάμε για πάρα πολλά βουνά. Συνεπώς η στρατηγική αλλάζει από χωριό σε χωριό, από κιμπούτς σε κιμπούτς. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κυρίως από πυροβολικό, οι οποίες
σημαδεύουν μέσα στα εδάφη του Λιβάνου, εκεί όπου σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται οι δυνάμεις της Χεσμολάχ. Χθες το βράδυ υπήρξε χτύπημα από τη Χεσμολάχ με τραυματισμό τουλάχιστον 4 στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού. Η ενημέρωση που είχαμε συνεχώς είναι ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι όποιες κινήσεις κάνουμε κατά μήκος της Μεθορίου με τον Λίβανο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις της Χεσμολάχ στην ευρύτερη περιοχή. Όμως εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι το Ισραήλ, και πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη επικοινωνία με το στρατό, είναι οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού είναι διασπασμένες σε τουλάχιστον δύο σημεία. Ένα στο νότο, εκεί όπου συνεχίζεται η επιχείρηση στη λωρίδα της Γάζας, και φαίνεται ότι θα έχουμε και νέα επιχείρηση τα επόμενα 24 ώρα μέσα στην πόλη της Ράφα, ενώ και στο βορρά είναι τώρα η μεγάλη ένταση με τη Χεσμολάχ, και είδαμε και το χτύμα το οποίο προηγήθηκε το προηγούμενο 48 ώρες από το Ιράν. Που μας έδωσες στην έναρξη του δελτίου μας ότι μετράμε λεπτά για μια συνέντευξη τύπου από τον IDF. Αντίστροφα εκεί... πλέον. Ναι, όπου εκεί θα ξέρουμε σίγουρα περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, ίσως και να μας χωρίζουν ώρες από ένα χτύπημα του Ισραήλ προς την πλευρά του Ιράν. Διεθνή μέσα αλλά και Ισραηλινά προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τη μορφή που θα πάρει αυτό το χτύπημα. Ο Γιάννης Χαραμίδης είναι μαζί μου. Γιάννη, τώρα υπάρχουν δύο σενάρια στην πραγματικότητα πια. Μπαίνει στις αναλύσεις και ένα εφιαλτικό σενάριο που αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Πράγματι, Ράνια, το μόνο θετικό της όλης εξέλιξης είναι ότι χθες είχαμε τρία σενάρια. Mm-hmm. Το σενάριο της αναμονής. Βεβαίως, το γεγονός ότι μένουμε με τα συγκεκριμένα δύο δεν είναι καλή εξέλιξη. Καθόλου. Το πιο ακραίο σενάριο περιλαμβάνει ένα χτύπημα είτε υβριδικού τύπου, mm-hmm. Κυβερνοεπίθεσης, είτε πραγματικής, ρεαλιστικής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το Ιράν έχει ένα μακρόπνο πυρηνικό πρόγραμμα, έχει πυρηνικές εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον 6 διαφορετικά σημεία. Έχουμε συλλέξει τις πιο σημαντικές εγκαταστάσεις, αυτές που αποτελούν επίσης διαχρονικά στόχαστρο. Ερώτηση, Γιάννη, επιχειρησιακά, πόσο εύκολο είναι αυτό για το Ισραήλ? Δηλαδή, θα πρέπει να πετάξει, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, πάνω από χώρες οι οποίες είναι εχθρικές. Θα πρέπει να υπάρξει ανεφοδιασμός πιθανώς των αεροσκαφών του Ισραήλ για να το κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν επιχειρησιακά είναι το πιο απλό. Στο στρατιωτικό πρόγραμμα του Ισραήλ, τα τελευταία είναι. Κομβική ερώτηση, όντως. Στα τελευταία 10 χρόνια το Ισραήλ έχει επενδύσει πολύ σημαντικά κεφάλαια ανθρωπόρες και εκπαίδευση, mm-hmm. διπλωματικές ενέργειες πάνω από τις χώρες στις οποίες αναφέρεσαι, ανεφοδιασμούς. Είναι επιχειρησιακά σε θέση να το κάνει. Για να δούμε. Η συγκεκριμένη βάση, το Ισφαχάν, είναι το μεγαλύτερο κέντρο πυρηνικής έρευνας σε ολόκληρο το Ιράν. Το Ισφαχάν δεν είναι εύκολο να πληγεί. Υπάρχουν... Πώς είναι το σημείο εκεί, είναι ανοιχτό? Είναι βουνά, έχει αρκετά βουνά, έχει αρκετές συστοιχίες πυράβλων. Και ξαναλέω, το Ιράν δεν είναι Ιράκ, το Ιράν δεν είναι Χαμάς. Το Ιράν έχει όντως πυρηνικό οπλοστάσιο σημαντικό. Νατάνς, η σημαντικότερη βάση, η μεγαλύτερη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου. Αυτή η βάση εδώ, αυτό το σημείο εδώ, ίσως να είναι και το χτύπημα το επώδυνο που σχεδιάζει το Ισραήλ. Το επώδυνο χτύπημα θα ήταν η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου να φύγει από το χάρτη, τελειώνει το πυρηνικό πρόγραμμα, εξαλείφεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Περιοχή εκεί πώς είναι? Αρντεκάν. Η περιοχή είναι σχετικά ανοιχτή, πολύ πιο δυναμική όμως σε συστοιχίες. Μονάδα μετατροπής ουρανίου σε καύσιμο έχει πυρηνικό αντιδραστήρα, τον οποίο τροφοδοτεί με καύσιμο από αυτή τη μονάδα, μπορεί να του μειώσει δραματικά τα ποσοστά ενέργειάς του. Μάλιστα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, το ΜΕΓΑ, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή της επίθεσης στο Ισραήλ. Ο απεσταλμένος μας Μαρίνος Αλιφέρης καταγράφει λεπτό προς λεπτό ό,τι συμβαίνει στην περιοχή. Σήμερα, ο οπερατέρ Άγγελος Μισιρλής βρέθηκε στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, εκεί όπου ο φόβος βασιλεύει. Πόλεις και χωριά φαντάσματα, στρατιώτες να περιπολούν με το δάχτυλο στη σκανδάλη, καθώς οι εχθροπραξίες με την Χεσμολάχ είναι καθημερινές. Την ώρα που ο πλανήτης περιμένει την απόφαση του Ισραήλ για τον τρόπο αντίδρασης στη μαζική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, το ανοιχτό μέτωπο στα βόρεια της χώρας, στα σύνορα με το Λίβανο, τροφοδοτείται διαρκώς από αιματήρα χτυπήματα. Στο σημείο 0 της διαρκούς πολεμικής σύγκρουσης Ισραηλών με τη στρατιωτική οργάνωση της Χεσμολάχ βρέθηκε ο απεσταλμένος του ΜΕΓΑ στο Ισραήλ Μαρίνος Αλιφέρης μαζί με τον εικονολήπτη Άγγελο Μισιρλή. Από το βράδυ της Κυριακής στην ευρύτερη περιοχή των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο και συγκεκριμένα στο Κιμπούτς Εϊλών, εδώ που βρισκόμαστε μαζί με τον Άγγελο Μισιρλή, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 7 επιθέσεις από τη Χεσμολάχ με ρουκέτες και πάρα πολλά ντρόουνς.
το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα, από μια τέτοια επίθεση, 4 Ισραηλοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά και αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν με ένα αέρια μέσα από το πεδίο. It was scary. It was not the best thing, but we are a strong army. We were able to stop it and we're really proud of it. Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, στην περιοχή Μετούλα, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του IDF. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται τα σύνορα με τον Λίβανο. Ο Μαρίνος Αλιφέρης μίλησε με δύο επίλεκτους του Ισραηλινού στρατού που βρίσκονται εδώ και μήνες στα σύνορα με τον Λίβανο. Yes, we will continue. We are very strong. We don't have any problems to continue to fight. We will continue to protect our country. I don't know what will happen, but we are preparing for everything. We are ready for everything. And that's it. We have to defend. Από τα μέσα Οκτωβρίου, λίγες μόλις ημέρες μετά το Μαύρο Σάββατο της εισβολής της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, σταδιακά τουλάχιστον 30 οικισμοί και πόλεις σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ έχουν εγκαταληφθεί από τους κατοίκους τους λόγω των επιθέσεων της Χεζμπολά. Η περιοχή Κυριάτς Μόνα ήταν ένα μέρος στο οποίο έμειναν περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι. Εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει εκκαινωθεί, καθώς οι επιθέσεις πραγματοποιεί καθημερινά η Χεζμπολά, είναι πολλές με πυράβλους, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν φύγει και να έχουν πάει νοτιότερα σε ασφαλές σημείο. Κάποτε ένιωθαν ασφαλείς πίσω από το τείχος που έχει υψώσει το Ισραήλ στα σύνορα με το Λίβανο. Το τσιμεντένιο τείχος που βλέπετε στα πλάνα του Άγγελου Μισιρλή είναι τα σύνορα που χωρίζουν το Λίβανο με το Ισραήλ. Είμαστε στο Κιμπούτς Ανταμίτ, εδώ που οχυρώνεται μετά τις επιθέσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η Χεζμπολά. As you can see, the border is very different, a lot of forests. It's very different from the Straits of Gaza, the sea. It's a whole other technique, all other strategies of fighting. It's very different. Όσοι έχουν απομείνει στο βόρειο Ισραήλ βρίσκονται καθημερινά σε κατάσταση επιφυλακής και οι στρατιώτες είναι διαρκώς με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Είδε συνδεθεί και με τις Βρυξέλλες. Αράντη Μιχαλόπουλε, προφανώς και στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός. Αύριο συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών. Τώρα πλέον όμως έχουμε νέα δεδομένα με την κοινοποίηση της απόφασης του Ισραήλ να προχωρήσει σε αντίπεινα. Δεν ξέρω αν έχουμε μια πρώτη αντίδραση από αυτού. Η πρώτη αντίδραση των Βρυξελών, Ράνια, είναι ουσιαστικά παραπομπή στο προσχέδιο των συμπερασμάτων που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής 17-18 Απριλίου. Τι λέει αυτό το προσχέδιο που είδε το Μέγκα, Ράνια? Ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι θα καταδικάσουν πολύ έντονα το Ιράν, αλλά παράλληλα, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, θα ζητήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση από όλοι οι Ευρωπαίοι. Ευθυγραμμίζονται με την Αμερικανική γραμμή περί αποκλιμάκωσης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως και πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι οι Ευρωπαίοι κλείνουν το μάτι στο Λίβανο, Ράνια. Λένε ότι θέλουν να συνεργαστούν με τις εταίρες της περιοχής, όπως το Λίβανο. Ουσιαστικά κλείνουν το μάτι στην νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου και όχι στη Χεζμπολά που δραστηριοποιείται εκεί και είναι κοντά στο Ιράν, όπως γνωρίζουμε. Ενώ θα εκφράσουν και τη στήριξή τους στο λαό του Λιβάνου, που όπως λένε περνάει δύσκολες στιγμές. Λόγω της έφραξης αναζητεί κρατήματα και η Ευρώπη κάπου στην περιοχή, τέλος πάντων, μόνο. Πάντως, Ράνια, να σου πω ότι από συνομιλίες που είχαμε με διάφορους Ευρωπαίους αξιωματούχους, είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν παίζει μπάλα στην περιοχή. Δεν είναι το θέατρό της, όπως μας είπαν. Δεν έχει το ειδικό βάρος να επηρεάσει είτε το Ισραήλ στην Αμερική είτε το Ιράν. Πάντως, να σου πω κάτι. Αν λες, Αράντη, ότι η Ευρώπη θα πάρει θέση στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που για είναι 17-18 Απριλίου, δηλαδή σε 4 μέρες από σήμερα, μπορεί να έχουν χτυπήσει 5 φορές το μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Να περιμένουμε πώς θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να βγουν τα συμπεράσματα. Να αποφασίσουμε τι θα πούν τα συμπεράσματα, να τα ερμηνεύσουμε τα συμπεράσματα. Έλεος δηλαδή. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Αυτό που καταλαβαίνω, Γιάννη, είναι ότι εναποθέτουν τις ελπίδες του στον αμερικανικό παράγοντα, αλλά και εδώ συγκεκριμένοι κύκλοι στις Βρυξέλλες δεν είναι πεπισμένοι ότι ο Νετανιάχου μπορεί να πιστεί από τις ΗΠΑ να μην προβεί σε αντεπίθεση. Άρα... υπάρχουν και σκέψεις. Άρα το βλέπουν να έρχεται, αλλά κάπως δεν είναι έτοιμοι να πάρουν μια πιο καθαρή, μια πιο δραστική θέση όλο αυτό. Υπάρχει μια μηχανία. Κανένα ειδικό βάρος να επηρεάσουν είτε το Ιράν είτε το Ισραήλ. Μπορούν να επιβάλλουν κάποιες πρόσθετες κυρώσεις σε εταιρείες ντρόουν του Ιράν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνει θα είναι συμβολικές, πρακτική αξία θα είναι μηδαμινή. Και δεν μπορεί τώρα και η Ευρώπη να βάλει κυρώσεις σε όλο τον πλανήτη. Η Ρωσία με την Ουκρανία. Μετά το Ιράν, δεν ξέρω ποιος. Όποιος ενοχλεί, θα του βάζουμε κυρώσεις. Λοιπόν, να πάμε και στην Κωνσταντινούπολη και τον Ανδρέα Ρομπόπουλο. Ανδρέα, η Τουρκία στέλνει μηνύματα αποκλιμάκωσης προς όλες τις πλευρές. Τι αντίδραση έχουμε μετά την απόφαση του Ισραήλ να χτυπήσει?
Ράνια, η Άγκυρα ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή είχε προεξοφλήσει αυτό που τώρα μαθαίνουμε σαν απόφαση του Νετανιάχου και του Πολεμικού Συμβουλίου, λέγοντας και προς τις δύο κατευθύνσεις ότι πρέπει να υπάρχει αποκλιμάκωση, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εισακουστούν. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι οι αναλυτές έλεγαν από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ο κίνδυνος του Νετανιάχου να μην υπακούσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στη Δύση, και εκεί θα εγκυμονεί, θα έχουμε την πιθανότητα να έχουμε κλιμάκωση στην περιοχή. Πρέπει να σου πω ότι στην Άγκυρα βρίσκεται από σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναντήθηκε με τον Βιντάν, δεν ξέρουμε τι μιλήσανε. Σαφώς στο τραπέζι αυτής της επίσκεψης δεν είναι μόνο η επίσκεψη του Ταγί Περντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σήμερα και αύριο θα έχει επαφές με αξιωματούχους στην Άγκυρα. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι οπωσδήποτε να υπάρξει αποκλιμάκωση και να μην γίνει καμία ενέργεια κατά του Ιράν. Πάνω να πω κάτι, είναι και αυτό ωραίο να το λες, να μην γίνει αποκλιμάκωση, καμία αντίρρηση, καμία ενέργεια κατά του Ιράν, καμία αντίρρηση. Αλλά εγώ δεν βλέπω για κανέναν διατεθειμένο να πολεμήσει σε όλη την περιοχή ώστε να κλιμακωθεί, γιατί κλιμάκωση σημαίνει θα μπουν και άλλοι εμπόλεμοι στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει κλιμάκωση ουσιαστικά. Δηλαδή θα αρχίσουν και άλλες χώρες εκτός από το Ιράν και το Ισραήλ να παίρνουν τα όπλα και να κατεβαίνουν στο πεδίο. Αλλά δεν του βλέπω πολλούς διατεθειμένους, έως τώρα τουλάχιστον, μπορεί να προκύψουν αύριο. Και το δεύτερο, αυτά που λέει το Ιράν, εγώ θα απαντήσω και θα κάνω 100 φορές παραπάνω και τέτοια, πώς θα κάνει. Εδώ δεν μπορούσαν. Στείλανε 400, πώς έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, 400 πυράβλους το Σάββατο και δεν πέρασε ούτε ένας. Δηλαδή αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Παρόλα αυτά, να κρατήσουμε ότι η κίνηση του Ιράν ήταν πρωτοφανής και επίσης ότι οι πληροφορίες που έχουμε έτσι και αλλιώς για την αποτελεσματικότητα του χτυπήματος προέρχεται από όσες πληροφορίες έχουμε από το Ισραήλ. Δεν έχουμε ακούσει άλλες. Η αποτυχία είναι πρωτοφανής. Όλες οι υπηρεσίες στον κόσμο, όλων των υπηρεσιών, όλων των χωρών, μιλούν για πρωτοφανή αποτυχία. Και η πρωτοφανή αποτυχία είναι ότι στείλαν 350 ντρόν, δεν πέρασε ούτε ένα, και λογικό, γιατί έχουν σοβαρή αεράμινα οι άνθρωποι, δεν είναι μολάδες, ούτε για το λάδες είναι, για να μπορέσουν να φυλάνε, και οι οποίοι απειλούν τώρα θα κάνουμε και δεκαπλάσια. Πάντως υπάρχει και η ανάλυση. 6 μήνες μας απειλούσανε. 6 μήνες μας έλεγε το Ιράν. Και τώρα θα βαρέσω, και όπου να είναι θα βαρέσω, και τώρα θα βαρέσω, και προσέξτε θα βαρέσω, και βαρέσανε και χτύπησαν σκυλάκι. Ας μην προκαλούμε την τύχη όλων μας περισσότερο και ελπίζω δηλαδή να μην προκαλείτε. Ιράν, ναι, αλλά δεν θέλω να παίρνουμε σοβαρά. Γιατί μιλάμε τώρα μιλάμε για ένα καθεστώς παπαδοκρατίας, καθυστέρησης και όλα αυτά. Λοιπόν, ξαφνικά δεν είναι η πολεμική μηχανή του πλανήτη το Ιράν. Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, τώρα πριν από λίγη ώρα υπήρξε επικοινωνία Ισραηλινού αξιωματούχου με τον Ρώσο ομολογό του Δημήτρη Λιάτσο. Η Ρωσία μέχρι αυτή την ώρα επιμένει και λέει λύστε το θέμα μέσω της διπλωματίας. Όπως τόλμησε την Ουκρανία. Ο Τσάχη Χανέκ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ισραηλινής κυβέρνησης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικολάη Πάτροσεφ, ο οποίος είναι ο ομόλογός, θα έλεγα, ο επικεφαλής του Συμβουλίου της Ρωσίας, του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Και οι δύο πλευρές, αλλά υπήρξε και άλλη επαφή, αναφέρουν ότι εκείνο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο λέτε συνέχεια εδώ πέρα και ακούγεται από όλους τους συναδέλφους, αυτοσυγκράτηση, η λέξη αυτοσυγκράτηση. Να πω όμως εδώ ότι και η πλευρά του Ιράν έσπευσε να έχει επαφή με τη Μόσχα. Από χθες ακόμα οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών μίλησαν για αυτοσυγκράτηση. Εγώ το λέω ξανά ότι ο Σεργέη Λαυρόφ φαίνεται να έδειξε κατανόηση στην εξήγηση που έδωσε ο Ιρανός ομόλογός του ότι το πλήγμα αυτό έγινε ως απάντηση για το χτύπημα που έγινε στην Δαμασκό και το οποίο είχε θύματα, ενώ τώρα με αυτή την ομοφροντία των πυράβλων δεν υπήρξε κανένα θύμα όπως ξέρουμε. Οι Ιρανοί και εδώ, θέλω να το πω αυτό, δεν άκουσα καμιά μυστική υπηρεσία στη Ρωσία να λέει ότι ήταν αποτυχία το πλήγμα αυτό. Αντίθετα, λένε ότι οι 7 υπερηχητικοί πύραυλοι κάνει οι οποίοι μυστική έφυγαν υπηρεσία στο τέλος μετά κάνει την δηλώσεις η μυστική υπηρεσία η ρωσική. Έχουμε δηλώσεις. Όχι, λέω, δεν βγήκε. Όχι, λέμε, αν δεν έχουμε κάνει δηλώσεις, να ξέρω, παρακαλώ πολύ. Γιατί να βγαίνουμε και να λέμε ότι λέει, οι Ρώσοι λένε ό,τι και το ένα και το άλλο είναι πολύ ωραίο. Έχουμε δηλώσεις. Γιάννη, εσύ προηγουμένως είπες ότι όλες οι μυστικές, καμία μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Οι δυτικές υπηρεσίες όλες ανακοινώσαν. Διότι μιλάγαμε χθες για σύσσωμη τη Δύση. Όλες οι δυτικές υπηρεσίες ανακοινώσαν τι συνέβη. Είπανε πήραμε μέρος, πολεμήσαμε, κάναμε. Ωραία. Η Ρωσία έκανε ανακοινώσεις. Οι δυτικές υπηρεσίες, οι κινέζικες δεν είναι δυτικές υπηρεσίες και έχουν τις δικές τους προσεγγίσεις. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω εδώ πέρα και θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου είναι ότι έγιναν πλήγματα και φαίνεται αυτό εμέσως πλην σαφώς από την λησαλέα αντίδραση του Ισραήλ τώρα, η οποία όπως φαίνεται και εδώ από τους δέκτες μας
κάνει τα πάντα έτσι ώστε να προσελκύσει, όπως λένε κάποιες φωνές εδώ στη Μόσχα, κάποιες εκτιμήσεις, να προσελκύσει άρον-άρον τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πόλεμο με το Ιράν. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και εμέσως πλήρως σαφώς το τονίζουν και άλλοι παίκτες στην περιοχή γύρω-γύρω από την κρίση αυτή. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι όλες οι χώρες γύρω-γύρω, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο συνάδελφος, αποποιούνται προσπαθειών να προσελκυστούν σε μια συμμαχία, όπως ανέφερε εδώ πάλι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σε μια συμμαχία κατά του Ιράν. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και εδώ τώρα μπαίνει αυτό το ερώτημα. Ο Πεσκόφ τι είπε, Δημήτρη, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία καλεί όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής σε αυτοσυγκράτηση και να αποφευθεί αυτό το οποίο λέμε κλιμάκωση. Μια κλιμάκωση δεν θα βοηθήσει κανέναν. Είναι η ακριβή διατύπωση. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι και στη Μόσχα πήραν τηλέφωνο και οι Ιρανοί από τη μια πλευρά και οι Ισραηλοί από την άλλη. Δεν θα εκπλαγώ αν βγει κάποια είδηση ότι σίγουρα υπάρχει και επαφή μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον για αυτά τα θέματα, διότι είναι κάποιοι είναι μεγάλοι οι οποίοι μπορούν να έχουν αποκλειστικό λόγο στο τι θα γίνει εκεί πέρα. Πριν όμως να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου είναι εκείνος ο οποίος, όπως λένε εδώ στη Μόσχα, επιδιώκει να κάνει τα πάντα και να οξύνει μόνο την κατάσταση, να προσελκύσει προς μια επίθεση κατά του Ιράν όποιον μπορεί, και πάνω απ' όλα τις ΗΠΑ που προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να ενδίδουν σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα η σοβαρή ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή έφερε προσωρινές αναταράξεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, ενώ τα υπόλοιπα είτε διόρθωσαν στην πορεία είτε άνοιξαν με κέρδη. Ωστόσο, η κατάσταση έχει βάλει σε καθεστώς συναγερμού το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, που κάνει ασκήσεις για την περίπτωση μιας περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως ήδη πληρώνουν την κρίση και προκαταβολικά μάλιστα, με την τιμή της αμόλυβδης να φλερτάρει με τα 2 ευρώ και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν ότι στο τέλος της εβδομάδας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Τι νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι Έλληνες καταναλωτές την πλήρωσαν προκαταβολικά. Η κατάσταση είναι δύσκολη γενικά, ο κοσμάκης υποφέρει. Οι τιμές των καυσίμων είναι ήδη χωρίς κανένα προφανή λόγο στα ύψη και αναμένεται η αμόλυβδη να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ. Το μάρμαρο το πληρώσαμε, δηλαδή δύο μήνες τώρα παρακολουθούμε ότι οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται χωρίς αιτιολογία. Παρακολουθούμε τη βενζίνη να είναι στο 1,97 αυτή τη στιγμή, με προοπτική να κουμπίσει τα 2 ευρώ και στις μεγάλες αστικές πόλεις. Αυτό είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα και θα το αντιμετωπίσουμε μέχρι το Πάσχα. Θα το δούμε. Μετά ενδεχομένως να υπάρξει μια εξομάλυνση, εκτός αν γενικευτεί η κατάσταση. Ήδη σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο, κάτι που σήμερα συμβαίνει και σε πολλά πρατήρια της Αττικής. Ενδεικτικά στο Κερατσίνι πλησιάζει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά, στα Πετράλωνα τα 2 και 30, στο Περιστέρι βρίσκεται στα 2 ευρώ και 140 λεπτά, ενώ τα 2 ευρώ έχει ξεπεράσει σε πρατήρια στο Παγκράτη, το Μαρούσι, του Σαμπελόκηπου, στο Βοτανικό και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αρχίζει το καλοκαίρι, πλησιάζει το Πάσχα, έχουμε και το πόλεμο σε εξέλιξη. Επομένως, ναι, βλέπουμε ότι κάθε φορά που παραγγέλνουμε τα καύσιμα και μας έρχονται και 2-3 λεπτά παραπάνω. Πανελλαδικά, η μέση τιμή των καυσίμων έχει διαμορφωθεί ως εξής. Η αμόλυβδη των 95 οκτανίων 1 ευρώ και 963 λεπτά ανά λίτρο. Η κατοστάρα 2 ευρώ και 146 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης 1,715, το υγραέριο 887 λεπτά ανά λίτρο. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει αποδείξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων δεν αφήνει ποτέ τους πολίτες αβοήθητους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΓΑ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού και από σήμερα πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους, ξεσκονίζοντας τιμολόγια σε πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά και στην αγορά των τροφίμων, που αναμένεται να επηρεαστεί με νέες ανατιμήσεις λόγω του κόστους μεταφοράς. Μεγαλύτερο κοστολόγιο μεταφοράς για να έρθει εδώ και είναι και μια αφορμή, είναι μια δικαιολογία. Το έχουν συνέχεια αυτό το πράγμα, το λέμε. Έτσι, οι καταναλωτές αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα να βρεθούν σε μια νέα δίνη ανατιμήσεων. Σίγουρα φοβόμαστε όλοι, αλλά με τις τιμές δεν παίζεται, παιδιά. Πολύ ακρίβεια. Η ακρίβεια που με κάθε αφορμή ξεσπά στις τσέπες εργαζομένων και συνταξιούχων έχει γονατίσει όλα τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό της απόγνωσης είναι ότι για πρώτη φορά την ερχόμενη Τετάρτη πραγματοποιείται 24-ωρη πανελλαδική απεργία με αίτημα την καταπολέμησή της.